πω ότι όχι, θέλει αυτός ο σύλλογος οφείλεται στη δικιά του συμμετοχή, για την οποία εγώ αισθάνομαι υποχρεωμένος, μεταφέροντας αφενός με την προσωπική μου άποψη, αφετέρου δε την άποψη στο σύνολό του Διοικητικού Συμβουλίου, να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Ευχαρίστηση τόσο για την προσωπική σας συμμετοχή, αλλά όσο και για την οικονομική σας συμμετοχή, εισφορά και προσφορά, η οποία ευχαρίστηση αφορά τόσο τους παρόντες, αλλά όσο και τους απόντες, μέλη, φίλους ή και απλούς δωρητές του συλλόγου μας, του συλλόγου των απανταχθούν των χειρών. Με αυτήν την συνεισφορά ή την ετήσια. Όταν μας είχε έρθει η ενημέρωση σε όλους ότι θα έρθει εφαρμογή το σχέδιο καποδίστρια, στο πόσο κοντόφθαλμα είχαμε σταθεί σε εκείνη την κόντρα ανάμεσα στην καταγωγή στον ελληνικό για το πού είναι ο Δήμος. Τώρα λοιπόν ο Παλαιός Καρατσόλης, σαν να λέγαμε έτσι στο καφενείο του νου μου κάτω στο πλάτο. Θα ποιος είναι ο Δήμαρχος εδώ της Ινιάδος, ο Παλαιός Καρατσόλης. Αυτός είναι ο Δήμαρχος του Δήμου Ινιάδος. Πέρασαν τα χρόνια, οι πολιτικές και οι εξελίξεις μας προσπέρασαν όλους και αυτή τη στιγμή την καλούμε, έχουμε έναν έμπρος αντιδημάρχος από το χωριό μας, μεγάλη τιμή, στον Δήμο Μεσολογίου, σαν καλλικρατικό Δήμο, με ό,τι σημαίνει με αυτό. Λοιπόν, αυτή την αναφορά, αφενός με, για να την χαρώ, να ευχηθώ και να απαιτήσω την προσοχή των τοπικών αρχόντων, καταγωγένων από το χωριό μας, με ολιπτώντας το τοποθετώ ξεκάθαρα σε βάρος άλλων και υπέρ του χωριού μας. Θυμάστε όταν για πρώτη φορά στη δεύτερη τριετία της Νέας Δημοκρατίας ο νομός μας είχε πέντε βουλευτές, πέντε υπουργούς που μόνο μας είχε δικείο και δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα για τον νομό. Τώρα λοιπόν με δύο δημάρχους, κύριοι, έχετε τεράστια ευθύνη απέναντι στο χωριό μας και στον τόπο μας και το προσδιορίζω αμυγός τοπικά από εδώ μεριά του ποταμιού. Έρχομαι στη συνέχεια στην διετία. Το συμβούλιο το οποίο ήταν στη διοίκηση, στο τιμόνι του συλλόγου των απανταχθούντων χειρών αυτά τα δύο χρόνια ήταν πρώτος ο Πάνος ο Καναδής, ο προλαλήτας, ήταν αντιπρόεδρος ο Τάκης ο Ντάνος, άλλος πως κάπτεν, ο οποίος έχουσε την πίτα, ο Γιάννης ο Μάχας, ο οποίος ήταν και τα μία και σας ανέστησε τα οικονομικά μεγέθη, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν με αναγνωριστικές σας συμμετοχές. Η Μάρθα η Αναγνωσοπούλου, η Μαρία η Πλαστήρα, η Ειρήνη η Διαμάτη και ο Μιλόν, ο Παντελής ο Κοκοτός. Αναφέρω τα ονόματα για να θυμούνται οι παλιοί και η Ιωάννα η Λαχανά να με συγχωρέσει παράδειξή μου. Με συγχωρείς Ιωάννα. Για να θυμούνται οι παλιοί, να φρεσκάρονται στη μνήμη και να μαθαίνουν οι νεότεροι που ανταμώνουμε εδώ βρισκόμαστε, κοιτιόμαστε τα μάτια και δεν ξέρουμε από πού κατάγει το καθένα. Τα πράγματα λοιπόν με τα οποία καταπιάστηκε ο σύλλογός μας αυτή τη διετία ήταν καταρχάς η πολύ τραγουδισμένη εφημερίδα. Τα είδατε όλοι σας ότι αυτή η εφημερίδα μετά από κάποια χρόνια πέρασε σε ένα άλλο επίπεδο, πλέον τυπώνεται σε ένα χαρτί πολυτελείας. Τα εκτυπωτικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι εντελώς διαφορετικά. Η αρθρογράφηση και αυτή έχει μαζευτεί πάρα πολύ. Άρα βέβαια αυτό έχει αλλάξει το κόστος. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει το τυράζ το λεγόμενο και από 1500 φύλλα είναι στα 2000 φύλλα. Έχουμε καταφέρει και από τα 500 φύλλα τα οποία ταχυδρομούσαν, πλέον ταχυδρομούνται 1000. Και γενικώς έχει αλλάξει με μία κουβέντα η όψη της. Και επειδή μια εικόνα χίλιες λέξεις, είδατε ότι η εφημερίδα αυτή πλέον έχει σταματήσει να είναι ένα απλό
χαρτί χωρίς βάρος με εκτυπώσεις πολύ απλές, οι οποίες ήταν συνακόλουθες των οικονομικών του συλλόγου. Και εδώ, γιατί θα το ακούσετε πολλές φορές απόψε, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω και πάλι. Πραγματικά χωρίς τη δικιά σας συμμετοχή και την εισφορά, σε καμία περίπτωση η εφημερίδα αυτή δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Ένα άλλο σημείο, ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει κάνει ο σύλλογός μας σε αυτή τη διετία είναι το site. Και οι παλιότεροι, έχοντας αρχίσει να εξοικειώνονται πλέον με τεχνολογία, αλλά και οι νεότεροι κατοχιανοί και εμείς, επισκέπτονται πάρα πολύ το site. Και στον τελευταίο χρόνο μάλιστα θέλω να σας πω το μέγεθος κατά 51.000 φορές περισσότερες από ό,τι το 2009. Το 2009 ήταν το πρώτο έτος στο οποίο εμείς είχαμε την διοίκηση αυτού του συλλόγου. Αυτό γιατί συνέβη. Συνέβη για τον λόγο των εξής. Πρώτον, μεγάλωσε η αγάπη σας για το σύλλογο και όσα αυτός περιβάλλει ή τον περιβάλλον. Για όσα περιβάλλει το χωριό μας ή το περιβάλλον. Αφενός. Αφετέρου, με τη συμμετοχή ανθρώπων από το χωριό μας, ο Χρήστος ο Τσάνης, αφενός. Αφετέρου, ο Δημήτρης, ο Δημήτρης που διαφέρει το επώνυμό του, Τουρπάκος, ο Μαυρογιάννης, ο Δημήτρης ο Τουρπάκος και τελικός, και ο Κώστας ο Λαγκαλάς, ο οποίος συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο με τεράστιες προσπάθειες, υπερβάλλοντας σε αυτούς με την αγάπη τους για τα ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι επαγγελματίες και χωρίς να χρειαστεί διαμέσου αυτών και των ενεργειών τους να ξοδευτούμε οικονομικά, έχουμε καταφέρει από ένα στατικό site, από ένα site δηλαδή άκρως περιορισμένο, να έχουμε ένα site το οποίο δεν θα το ζήλευε, δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτε και από κανένα site το οποίο το έχουμε στήσει όπως χρησιμοποιείται στην γλώσσα των ηλεκτρονικών αρχιτεκτονικά άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται αδρά. Γιατί? Για το λόγο ότι στο site αυτό δεν είπε απολύτως τίποτα. Τι έχει κάτι, έχει θερμοκρασία, έχει το καιρό της περιοχής. Σε καθημερινή βάση. Πλέον λειτουργεί δυναμικά. Μπορεί ο καθένας να εναποθέσει οποιαδήποτε πληροφορία, δυστυχώς και εδώ δείχνουμε το δικό μας πρόσωπο. Δεν είναι αποθέτω τόσο πολύ πληροφορία όσο θα χρειαζόταν προκειμένου να γίνουν και οι υπόλοιποι που το επισκέπτονται κοινωνική της πληροφορίας αυτής και των νέων, τα οποία παράγει η περιοχή μας, παράγει ο συλλογός μας, παράγουμε εμείς οι καθημερινοί. Αισθάνομαι πάλι την ανάγκη να λύσω μια παρέμβαση στα όσα λέω και να πω ότι κύριοι, παρεπιδημούμε εδώ 1.200 άνθρωποι. Σήμερα θέλω με χαρά να σας ανακοινώσω ότι είμαστε 40 παραπάνω από ό,τι πέρυσι. Όμως, για τη δυναμική του χωριού μας, θα έπρεπε να έχουμε γεμίσει δύο αίθουσες και αυτές. Και συνεχίζω σε ό,τι αφορά το site. Τι άλλο έκανε. Έχει χάρη, όπως προείπα, της περιοχής. Αλλά τότε πλέον διαφημίσεις, προκειμένου σιγά-σιγά να δημιουργηθούν τι, έστω δειλά, μικρά, πενικρά έξοδα για το σύλλογό μας. Ανέφερα ένα νούμερο αρχικά. Κατά 51.000 παραπάνω, κύριε, μέχρι το τέλος του 2000, μέχρι το φθινόπωρο του 2009, όταν ήμασταν στο μεταβατικό στάδιο, στο στάδιο μετάβασης από το αρχικά δημιουργηθέν site του συλλόγου μας, αυτό είχε μια επισκεψιμότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι δηλαδή το Δεκέμβριο του 2009, της τάξης των 7.000 επισκεπτών. Από την αρχή του 2010 μέχρι και προχτές, είχε 57.000 επισκέψεις. Σημαίνει ότι μέσα στον χρόνο που το site αυτό αναβαθμίστηκε, αυξήθηκε κατά 51.000.